Να καλημερίσουμε τον λιμενάρχη μας, να δούμε αυτή τη φορά αν ξέρουμε τι ευρέθη, πού ευρέθη και γιατί ευρέθη. Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε πάλι, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα, η επιδημία έχει πέσει με τις νάρκες και τα βλήματα. Βρήκαμε, εντοπίστηκαν από συμπολίτη μας στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του ξενοδοχείου Ρόμπισον, στη Μεγάλη Παραλία, κοντά στη Βραχονησίδα Καλαφάτενα, 7 όλμοι. Πάλι έχουμε ξαναβρει εκεί στην περιοχή παλιότερα. Τώρα δρομολογήθηκε πάλι η συλλογή τους. Ναι, θα έρθει το πολεμικό ναυτικό τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε να μας πούνε πότε ακριβώς για να προβούν στην εξουδετέρωση. Η απόσταση από την ακτή είναι γύρω στα 100-120 μέτρα και είναι σε βάθος περίπου 6 μέτρων. Σχετικά κοντά και σχετικά ρηχά από αυτό το οποίο μας λέτε. Είναι μια περιοχή η οποία πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί κάποιος. Ναι. Και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τα θαλάσσια σπορ, κύριε Παπαδάκη. Ακριβώς έτσι, γιατί έχουμε απαγορεύσει τη διέλευση θαλασσίων σπορ και την ενέργεια θαλασσίων σπορ αυτές τις μέρες, την αγκυροβολία σκαφών, την αλληλεγγύη στην περιοχή. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι καλό θα είναι ότι όσοι οι συμπολίτες μας δουν να μην τα πειράξουν. Στο σημείο που είναι δεν εγκυμονεί κίνδυνος για τον κόσμο εάν δεν μετακινηθούν. Δηλαδή επειδή έχουμε ακόμα ανθρώπους που κολυμπάνε τέτοια εποχή, κύριε Παπαδάκη, αυτή απαγορεύεται το κολύμπι ή μόνο στα σκάφη τα αναψυχής ισχύει η απαγόρευση? Όχι, το κολύμπι δεν απαγορεύεται στο σημείο. Αρκεί να μην πειράξει κάτι. Ναι, να μην τα πειράξουν. Τα πειράξουν. Αυτό το λέμε συνεχόμενα. Είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή, από τον όρμο της Ιεράπετρας μέχρι τη Μεγάλη Παραλία. Προφανώς είναι από τα πλοία που βυθίστηκαν το ναυάγιο, το δεύτερο, δηλαδή αυτό, Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι από το ναυάγιο, μπορεί να υπήρχε και κάτι άλλο, και κάποιο άλλο ναυάγιο που δεν γνωρίζουμε. Απλά έχουν απλωθεί σε όλη τη θαλάσσια περιοχή. Κατά καιρούς θα βρίσκομαι, όπως έχουμε βρει και στο παρελθόν και σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Και τώρα η πληθώρα... Ζητάμε μόνο ενημέρωση από τον κόσμο που θα δει, χωρίς να τα πειράξει, για να κάνουμε τις ενέργειες που προβλέπονται. Τώρα η πληθώρα αυτή που εμφανίζεται κατά καιρούς, όπως είπατε, μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να ελεγχθούν όλες αυτές οι περιοχές με κάποιο τρόπο, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ίσως πιθανά σημεία τα οποία δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμα και να καταλάβουμε σε ποια σημεία βρίσκονται και να υπάρχει μια γενικότερη έτσι εξουδετέρωση αυτών των βλημάτων πυρομαχικών? Από ό,τι μας έχουν πει από το πολεμικό ναυτικό, από την αρμόδια διεύθυνση εκεί, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος. Γι' αυτό κάθε φορά που εντοπίζεται, έρχονται, ερευνούν και αυτή τη θαλάσσια περιοχή, αν δουν κάτι παραπάνω, και τα εξουδετερώνουν. Τώρα κατά καιρούς ξεθάβονται στην πραγματικότητα από τα θαλάσσια ρεύματα, αν έχουν καταπλακωθεί από άμμο ή από βότσαλα. Και κάποιες στιγμές τα εντοπίζουμε. Μάλιστα. Οπότε κάτι οριστική λύση για αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να υπάρξει, καταλαβαίνουμε. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει και ανά την Ελλάδα γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει πρόβλημα παντού. Συνετέλεσε κάτι για να έχουμε τέτοια, δηλαδή και εδώ μέσα στο κέντρο της Ιεράπετρας βρήκατε τώρα και παλιότερα εδώ πιο πέρα προς τη Μεγάλη Παραλία, στην αρχή της Μεγάλης Παραλίας και τώρα εκεί στο Ρόμπινσον. Δηλαδή υπάρχει κάποιο κάποιος λόγος που ξεθάβονται αυτά. Τα θαλάσσια ρεύματα που μετακινούν τις ποσότητες της άμμου και των βοτσάλων και φαίνονται, και από την άλλη πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν εντοπιστεί και είναι στο βυθό έκθετα, μέχρι να εντοπιστούν από κάποιο που θα κάνει θαλάσσιο υποβρύχιο ψάρεμα ή θα περάσει με τη μάσκα που θα τα δει.
Μάλιστα. Και τώρα αυτά που βρέθηκαν τώρα είναι πάλι νάρκες, βλήματα και τέτοια που είχαμε και εδώ από κάτω πρόσφατα. Είναι όλμοι συγκεκριμένου τύπου που έχουν ξαναβρεθεί. Μάλιστα. Οπότε έχουμε, είναι γεμάτες εδώ οι παραλίες μας, καταλαβαίνω, με τέτοια, να είναι προσεκτικός ο κόσμος, ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι με το βυθό, ναι, να είναι πιο προσεκτικοί. Και να ενημερώνουν κατευθείαν το λιμεναρχείο σε οτιδήποτε βρουν χωρίς να το πειράξουν. Ναι, αυτό ζητάμε εμείς, άμεση ενημέρωση, ούτως ώστε να προβούμε στις ενέργειες που προβλέπονται για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, από αυτό θα σας ενημερώσουμε πότε θα γίνει. Ωραία, θα μας έρθει η ενημέρωση πότε θα έρθει το πολεμικό ναυτικό και ενδεχομένως να σκάσει πάλι. Θα αποκλείσουμε την περιοχή εκεί και θα κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει. Μάλιστα, μάλιστα. Όλα τα είχαμε, πώς το λένε, αυτό μας έλειπε. Να είστε καλά, κύριε Λιμενάρχη. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν.